Υπάρχει ένας Έλληνας, είναι ο κύριος Τσιάμης, ο κύριος Κώστα Τσιάμης. Δεν ξέρω αν έχουμε το χαρακτηριστικό βίντεο. Είναι ένας Έλληνας ομογενής, ο οποίος βέβαια διατηρώντας στο έπακρο την ψυχραιμία του, επιχείρησε να μεταφέρει μέσω των social media βέβαια τις εξελίξεις στην περιοχή στο Κίεβο που μένει. Πάμε να το δούμε λίγο και τον έχουμε να τα πούμε live τον κύριο Τσιάμη. Καλημέρα το Κίεβο, είμαστε στην κεντρική πλατεία στο Μαϊντάν. Εδώ όλα είναι ήσυχα, δεν υπάρχει καθόλου κίνηση, ούτε κόσμος όπως αέριο να υπάρχει κανονικά τέτοια ώρα, είναι εργάσιμη σήμερα. Εδώ όπως βλέπετε είναι εντελώς άδεια πλατεία. Δεν υπάρχουν ούτε βόμβες ακούμε, ούτε συναγερμοί, λίγο το πρωί ήταν όλα αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή όλα είναι ήσυχα και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ προς το παρόν. Είμαστε έτοιμοι, κύριος Τάσος Τσιάμης, κάτοικος Κιέβου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές βέβαια και κατανοούμε τις όποιες δυσκολίες. Μας κάνετε την τιμή και να τα πούμε έστω και για λίγα λεπτά. Πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Καλησπέρα το Κιέβο. Είμαι στο γραφείο μου, στο κέντρο του Κιέβου, 300 μέτρα την κεντρική πλατεία της Ανεξαρτησίας. Ήρθαμε εδώ επειδή είναι υπόγειο και είναι πιο ασφαλές σε σχέση με το σπίτι. Το οποίο σπίτι μου βρίσκεται στην περιοχή των Πολών, όπου είχαμε σήμερα τα τάγκ που πατάγαν τα αυτοκίνητα και όλα αυτά τα επεισόδια. Μάλιστα, το κλίμα το οποίο επικρατεί επειδή εκεί. Πήγα στο σπίτι. Ναι, ναι. Ποιο είναι το κλίμα επειδή αυτή τη στιγμή? Πήγα στο σπίτι μου. Ναι. Ακριβώς από κάτω το σπίτι μου έχει μια διασταύρωση μεγάλη. Έχουν σκάψει χαρακώματα. Έχουν τοποθετήσει όλμους και προπολιβόλα, προκειμένου να περιμένουν εκεί την όποια επίθεση θα γίνει. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα έχουμε σπίτι αύριο. Ακούτε αυτή τη στιγμή κάποιους πυροβολισμούς, κάποιες εκρήξεις? Εδώ στο κέντρο που είμαστε δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Και τις δύο μέρες εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι περιβαλλοντικά του Κιέβου και βλέπουμε. Ακούμε κάποιες βροντές, ναι, κάποιες βοές από μακριά, σαν εκρήξεις, αλλά είναι από πάρα πολύ μακριά, οπότε δεν είναι ακριβώς ότι ακούμε. Υπάρχει στρατιωτική δύναμη Ουκρανών αυτή τη στιγμή εκεί στο Κίεβο. Έχουμε δει κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες με στρατιώτες κρατώντας το όπλο στα χέρια τους, παρατεταγμένους. Υπάρχουν και στρατιώτες στον Πολόν που πήγε και Ζαΐδα και πολλοί πολιτοφύλακες, στους οποίους έδωσε η κυβέρνηση όπλα σήμερα, προκειμένου να υπερασπιστούν τα εδάφη της Ουκρανίας. Κύριε Τσιάμη, πόσα άτομα είστε στο καταφύγιο και αν έχετε βγει έξω για τις πρώτες, για τις πρώτες βοήθειες, αν έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ, αν είναι ανοιχτά τα ATM, τι ακριβώς έχετε κάνει τις πρώτες ώρες? Δεν είμαστε σε καταφύγιο, δεν είμαστε στο γραφείο μου, επειδή είναι υπόγειο απλά. Στο υπόγειο, σε αυτό το βέβαια, το κατά κάποιο τρόπο καταφύγιο βέβαια. Εδώ είμαστε 10 άτομα, οικογένεια και συγγενείς και δύο φίλοι. Ψώνια κάναμε πριν κανένα τρίωρο περίπου, γύρω στις 3 η ώρα πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ, είχε αρκετό κόσμο και ουρές. Επίσης ουρές στο δρόμο είδα μεγάλες τα ραδινάδικα. Στα ATM δεν πήγα να πάρω λεφτά, ούτε είχε πουθενά ουρά και δεν ξέρω και αν δίνουν κιόλας. Δεν δοκίμασα. Θα πρέπει να δοκιμάσω λίγο άλλο να δω τι γίνεται. Μάλιστα, υπάρχει ενημέρωση γενικά μέσα και από μέσα ενημέρωση εκεί στην Ουκρανία, κάποιες προτροπές, κάποιες εκκλήσεις, κάποιες σύμβουλες προς πολίτες? Επειδή δεν μιλάω ουκρανικά, δεν παρακολουθώ καθόλου τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση, παρακολουθώ τα ελληνικά, τα αγγλικά, τα διεθνή γενικά. Ξέρω ότι υπάρχει οδηγία να μείνουν όλοι μέσα. Να πάνε όσοι δεν μπορούν ή φοβούνται να πάνε στα καταφύγια, κατά βάση το μετρό που είναι το πιο μεγάλο καταφύγιο. Να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ζεστά φώτα και τα κλασικά. Τώρα παραπάνω λεπτομέρειες δεν ξέρω. Ο δικός σας στόχος ποιος είναι για τις επόμενες μέρες, για τις επόμενες ώρες, να εγκαταλείψετε την περιοχή, δεν ξέρω. Να καταφέρουμε να παραμείνουμε στο Κίεβο χωρίς να χρειαστεί να φύγουμε. Ήδη η πρεσβεία έβγαλε ανακοίνωση ότι εγκαταλείπει το. Κλείνει και φεύγει, με αυτοκίνητα κι αυτοί. Εμείς ακόμα δεν έχουμε πάρει κάποια τέτοια απόφαση. Μάλιστα. Τι να πούμε, να πάνε τα πράγματα καλύτερα βέβαια. Βιώνουμε μια τραγωδία. Ας ελπίσουμε τα πράγματα να
τι να πούμε, να βγάλουμε μια άκρη, να σταματήσει αυτή η ανθρώπινη τραγωδία. Ξέρετε, οποιοδήποτε σχόλιο και λέξεις βέβαια δεν χωρούν σε αυτή την συγκυρία και σε αυτές τις στιγμές. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τσιάμι, και για την ψυχραιμία που δείχνετε βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.